μιλήσουμε για τη σύνθεση. Να δούμε τι είναι αυτή η σύνθεση. Είναι ο τρόπος που βάζουμε στοιχεία μέσα σε μία εικόνα. Ο στόχος είναι να αναδείξουμε το θέμα, τη διάθεση και τη δράση της εικόνας. Ας δούμε λίγα παραδείγματα. Μπορεί να θέλουμε δράση, να θέλουμε ηρεμία, να θέλουμε φασαρία. Για να δημιουργήσουμε αυτές τις διαφορετικές καταστάσεις, θα πρέπει να κάνουμε σε κάθε εικόνα κάτι διαφορετικό, να συνθέσουμε διαφορετικά. Ας φανταστούμε ότι μοιάζει η σύνθεση με τη μαγειρική, δηλαδή θέλεις να φτιάξεις ένα πολύ ωραίο φαγητάκι και ανάλογα με τη διάθεσή σου θα βάλεις διαφορετικά υλικά σε διαφορετικές ποσότητες. Πάμε να φτιάξουμε το πρώτο μας φαγητό. Λοιπόν, στο πρώτο μας φαγητό θα φτιάξουμε μια ωραία θαλασσογραφία. Δηλαδή θα βάλουμε μέσα πολύ νερό, σούπα θα είναι δηλαδή, αλμυρί, θα βάλουμε βουνά, θα βάλουμε ένα καράβι, θα βάλουμε μια βροχονουσίδα και θέλουμε και λίγο ουρανό. Πάμε να δούμε πώς βγαίνει το πρώτο φαγητάκι μας. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε πολύ μεγάλη τη βροχονουσίδα, λίγο πιο μακριά το καράβι και ακόμα πιο μακριά τα βουνά. Στο δεύτερο φαγητάκι, ας πούμε το πρώτο δεν μας άρεσε, τώρα εδώ πέρα το καράβι έχει έρθει πιο κοντά μας, το βλέπουμε πιο μεγάλο, βλέπουμε λιγότερο τη βραχονισίδα και έχουν έρθει και πιο κοντά τα βουνά που είναι πιο μακριά. Στο τρίτο φαγητάκι που έχουμε φτιάξει, βλέπουμε πολύ μεγάλα τα βουνά, πολύ μικρή τη βραχονισίδα και το καράβι. Ουσιαστικά έχουμε τα ίδια υλικά, σαν να λέμε πατάτες, ντομάτες, καρότα, σε διαφορετικά μεγέθη. Αναλογίες. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε ένα άλλο φαγητάκι. Λοιπόν, εδώ τα υλικά μας είναι σκυλάκι, πόρτα, τραπέζι, γλάστρες, μια φιγούρα, μια καρέκλα. Πάμε να δούμε τι θα φτιάξουμε. Λοιπόν, εδώ φτιάξαμε ένα φαγητάκι που το βλέπω πολύ συχνά στους μαθητές μου. Είναι ένα φαγητάκι που έχουμε τα αντικείμενα, το ένα μετά το άλλο, αυτά που είχαμε να βάλουμε δηλαδή στη συνταγή μας. Και ας το πούμε ότι είναι λίγο πιο βαρετή αυτή η σύνθεση και αναμενόμενη. Δεν δημιουργεί την αίσθηση του βάθους και είναι το πιο, ας το πούμε, συχνό λάθος σε εισαγωγικά που βλέπω. Πάμε στο επόμενο. Εδώ πέρα έχουμε διορθώσει λίγο τη σύνθεση γιατί έχουμε δημιουργήσει την αίσθηση του βάθους. Τα αντικείμενα τώρα δεν είναι το ένα μετά το άλλο, αλλά το ένα πίσω από το άλλο. Η γλάστρα είναι μπροστά από τη φιγούρα, η φιγούρα είναι λίγο πίσω από το τραπέζι, ο σκύλος είναι μπροστά στο τραπέζι, πίσω από όλα είναι η πόρτα. Οπότε έχουμε δημιουργήσει μια αίσθηση του βάθους. Λοιπόν, εδώ θα φτιάξουμε δύο ανθρώπους. Θέλουμε στη ζωγραφιά μας δύο φιγούρες, αλλά αυτές τις φιγούρες τις έχουμε βάλει στο ίδιο μέγεθος, το ίδιο ύψος. Και ξεκινάνε από το ίδιο σημείο, την ίδια γραμμή. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε για να δημιουργήσουμε βάθος και να φέρουμε τη μία φιγούρα πιο κοντά σε εμάς, οπότε να φαίνεται ότι έχουμε κοντά και έχουμε και μακριά ή να τη φέρουμε ακόμα πιο κοντά. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα παιδί που ίσως σκέφτεται, έχουμε έναν άνθρωπο που χτενίζει ένα σκύλο, κάτι κάνει. Έχουμε δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις μία δράση ή ένα συναίσθημα. Λοιπόν, αν έπρεπε να ζωγραφίσουμε μια ζωγραφιά που να έχει ένα συναίσθημα ή μια δράση, τότε αν αφήναμε γύρω-γύρω από τη φιγούρα πάρα πολύ χώρο, τότε θα έπρεπε να το καλύψουμε αυτό το χώρο με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, για παράδειγμα, εδώ που είναι η φιγούρα που χτενίζει το σκυλάκι, να βάζαμε, ξέρω εγώ, μια πόρτα, ένα παράθυρο, ένα διάδρομο και άλλον κόσμο ή άλλο ένα σκυλάκι, θα έπρεπε να βάλουμε πολλά πράγματα. Αλλά αντί να βάλουμε πολλά πράγματα, μπορούμε να κάνουμε το εξής, να φέρουμε τις φιγούρες λίγο πιο κοντά για να δούμε αυτό που θέλουμε να δούμε. Δηλαδή να δούμε την πράξη ή να δούμε την έκφραση.
ή ακόμη και πιο κοντά. Οπότε, δεξιά-αριστερά να μην έχουμε τόσο χώρο έτσι ώστε να πρέπει να βάζουμε πάρα πολλά στοιχεία. Λοιπόν, ας δούμε ένα άλλο πρόβλημα που συναντάμε αρκετά συχνά. Εδώ υπάρχει και το φαινόμενο αυτοκόλλητα, δηλαδή οι φιγούρες και τα αντικείμενα εδώ φοβούνται λίγο να κουμπίσουν το ένα το άλλο. Αν δούμε εδώ στους κύκλους τους κόκκινους, θα δούμε τα αντικείμενα ακουμπάνε τα σχήματα ίσα ίσα και δεν τα περνάνε ποτέ. Δηλαδή θέλουμε στο χώρο αυτό όλα τα αντικείμενα να είναι ολόκληρα και να μην κρύβονται. Εδώ θα πάμε να το διορθώσουμε αυτό. Κοιτάξτε εδώ. Τα αντικείμενα τώρα έχουν περισσότερο χώρο. Το βάζω σε σχέση με τη φιγούρα, η φιγούρα σε σχέση με την πόρτα. Πάμε τώρα να δούμε τη θεωρία των τρίτων. Υπάρχουν κάποιες μελέτες που μας λένε ότι όταν κοιτάζουμε μία εικόνα ή ένα πίνακα, η προσοχή μας εστιάζει περισσότερο σε αυτά τα ροζ σημεία. Και μάλιστα μας έχουν και ένα ποσοστό ότι αυτά τα σημεία τα παρατηρούμε λίγο περισσότερο. Οπότε τι κάνουμε στη ζωγραφική? Εμείς πηγαίνουμε και βάζουμε σημαντικά στοιχεία σε αυτά εδώ τα σημεία. Αυτή είναι η θεωρία των τρίτων, γιατί έχουμε χωρίσει τη ζωγραφική μας, τη ζωγραφική μας βασικά επιφάνεια σε τρία ίσα κομμάτια. Τρία κάθετα και τρία οριζόντια. Εδώ που συναντιούνται είναι αυτά τα σημεία, τα σημαντικά. Εννοείται ότι δεν θα παίρναμε ποτέ χάρακα να μετρήσουμε αυτά τα σημεία, να βρούμε ακριβώς που είναι. Στο περίπου μπορούμε να βρούμε που είναι και θα το δείτε και στις επόμενες εικόνες ότι εκεί στο περίπου βάζουμε στοιχεία πολύ σημαντικά. Εδώ έχουμε σχεδόν την ίδια εικόνα. Στη μία περίπτωση έχουμε ένα οπτικό βάρος αριστερά της εικόνας, πολύ πολύ άκρη. Στη δεύτερη εικόνα έχουμε φέρει αυτό το οπτικό βάρος προς το κέντρο, δεν είναι ακριβώς κέντρο, αλλά είναι σχεδόν στο 1 τρίτο της εικόνας, δηλαδή σε αυτή τη θεωρία των τρίτων που λέγαμε. Εδώ βλέπουμε τι είναι το οπτικό βάρος. Στη ζωγραφική δεν υπάρχει διαφορά στο βάρος κάθε σχήματος. Όλα είναι ζωγραφιστά, δεν έχουν πραγματικό βάρος και γι' αυτό το βάρος τους το λέμε οπτικό. Εδώ έχουμε δύο τετράγωνα, ένα σκούρο μπλε και ένα μοβ λιλά, ανοιχτό. Και θα πάμε να τα βάλουμε πάνω σε αυτή τη ζωγραφιστή ζυγαριά να δούμε ποιο θα φαίνεται πιο βαρύ. Εννοείται το πιο βαρύ φαίνεται αυτό που είναι πιο μεγάλο και έχει πιο σκούρο χρώμα. Οπότε και εδώ βλέπουμε ότι αυτό εδώ το σχήμα, το δέντρο μαζί με τη φιγούρα, επειδή είναι κάπως σκούρα και είναι μεγάλα τα σχήματα, δημιουργούν ένα οπτικό βάρος σε σχέση με μια πιο άδεια περιοχή. Οπότε αυτό το οπτικό βάρος δεν θέλουμε να το βάλουμε στην άκρη. Και εδώ το ίδιο, έχουν βάλει σημαντικά στοιχεία σε αυτά τα σημεία. Πάμε να δούμε μια άλλη περίπτωση. Εδώ έχουμε ένα καράβι, έχουμε τη θάλασσα, τον ουρανό και κάποια επιπλέον στοιχεία. Αλλά η σύνθεση δεν φαίνεται να έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί έχει κάποια μικρά λαθάκια. Πάμε να τα δούμε αυτά. Το πιο σημαντικό είναι το εξής, ότι στο κέντρο ακριβώς οριζόντια, στη γραμμή του ορίζοντα, την έχουμε βάλει ακριβώς στο κέντρο του χαρτιού, οπότε έχουμε χωρίσει το χαρτί μας οριζόντια σε δύο τμήματα. Το πάνω τμήμα της ζωγραφιάς μας δεν έχει τίποτα, όλο αυτό το πάνω. Έχει απλά έναν ουρανό. Και κάτω έχουμε τη θάλασσα μαζί με το καράβι.
Έχουμε και αυτή την οριζόντια γραμμή που δεν διακόπτεται, ενώ θα μπορούσαμε να τα διακόψουμε. Και το καράβι το έχουμε βάλει ακριβώς στη μέση, στο κέντρο της σύνθεσης, οπότε έχουμε την αίσθηση ότι δεν μετακινείται, δεν έχει κάποια κίνηση μάλλον. Επίσης στις γωνίες έχουμε τον Καρχαρία και τον Ήλιο. Πάμε να το κάνουμε λίγο πιο ενδιαφέρον. Εδώ έχουμε κατεβάσει λιγάκι την γραμμή του ορίζοντα και πλέον την έχουμε διακόψει με το καράβι. Δηλαδή δεν τη βλέπουμε από άκρη σε άκρη αυτή τη γραμμή και έχουμε αλλάξει και τη θέση του και του Καρχαρία και του Ήλιου. Οι συνθέσεις μπορεί να είναι οριζόντιες, αν θέλουμε να δώσουμε το στοιχείο, ας το πούμε, της ηρεμίας, της γαλήνης, μπορούν να έχουν πολλά κάθετα στοιχεία για να δώσουμε την αίσθηση της δύναμης και της σταθερότητας. Μπορεί να έχουν πάρα πολλές διαγώνιες για να έχουμε πολύ το στοιχείο της δράσης. Και εδώ οι διαγώνιες δημιουργούν την αίσθηση της ανησυχίας. Δράση ξανά. Εδώ επίσης έχουμε μία δράση. Υπάρχει μία κατεύθυνση. Έχουμε το ποδήλατο που πηγαίνει σε αυτό το λόφο. Οπότε θέλουμε να δώσουμε λίγο χώρο μπροστά στο ποδήλατο για να δώσουμε αυτή την αίσθηση και να δούμε πού πηγαίνει αυτό το ποδήλατο. Και εδώ υπάρχει μία δράση, γιατί υπάρχει κάποιος που κοιτάζει, οπότε θέλουμε να δούμε προς τα πού κοιτάζει, τι κοιτάζει, εκτός αν αυτή η δράση, αντί να βρίσκεται μπροστά, βρίσκεται πίσω και εκείνος δεν έχει πάρει χαμπάρι. Κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι όταν έχουμε πολλά πρόσωπα στην εικόνα μας να τραβήξουμε την προσοχή στο πρόσωπο που θέλουμε εμείς. Εδώ για παράδειγμα υπάρχει ένας άνθρωπος κοντά και ένας μακριά. Αυτός που είναι πιο κοντά μας βλέπουμε τα χαρακτηριστικά του, βλέπουμε την έκφραση, οπότε με αυτόν μπορούμε να ταυτιστούμε, με τον άλλον όχι και τόσο. Και εδώ το ίδιο. Έχουμε μια φιγούρα και οι υπόλοιπες που υπάρχουν στη σύνθεση δεν έχουν το πρόσωπο ή είναι κροπαρισμένες, δηλαδή κομμένες. Οπότε βλέπουμε μόνο τα σώματά τους και γι' αυτό το λόγο μπορούμε να ταυτιστούμε, να κοιτάξουμε και να παρατηρήσουμε μόνο τη μία φιγούρα από τις υπόλοιπες. Το ίδιο. Εδώ έχουμε συνθέσεις τριγωνικές. Εδώ έχουμε διαγώνιες. Τέλος, μπορούμε να δώσουμε συνθέσεις γεμάτες ή άδειες, με διαγώνιες ή κάθετες και οριζόντιες. Και τα δύο είναι σωστά. Δίνουν πολύ διαφορετική εντύπωση. Και εδώ, πάντα έχει να κάνει η απόφαση που θα πάρουμε για το αν θα βάλουμε αυτά τα στοιχεία που είπαμε, κάθετα, οριζόντια, διαγώνια, πολλά, λίγα, αιχμηρά, απαλά σχήματα, ανάλογα με την αίσθηση και τη διάθεση που θέλουμε να δημιουργήσουμε.